Κάλεσμα για να δώσουν δυναμικό παρόν σε όλους τους εργαζόμενους απευθύνει το μέλος της γραμματείας του ΠΑΜΕ στη Δράμα, Αναστασία Σιδηροπούλου, σε μια σειρά από συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιήσει το πανεργατικό μέτωπο. Η αρχή των κινητοποιήσεων ενάντια στο φορολογικό και το ασφαλιστικό νομοσχέδιο θα γίνει αύριο το απόγευμα με πικετοφορία και θα υπάρχει και συνέχεια με κινητοποίηση για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς στις 8 Μαΐου πάλι στην κεντρική πλατεία της πόλης. Ταυτόχρονα το ΠΑΜΕ είναι έτοιμο για 48-ωρη απεργιακή κινητοποίηση όταν έρθουν προς ψήφιση στη Βουλή τόσο το ασφαλιστικό όσο και το φορολογικό νομοσχέδιο. Τώρα που η κυβέρνηση και οι εταίροι της στην περιβόητη διαπραγμάτευση κλείνουν τη συμφωνία τους για τα νέα βάρβαρα μέτρα ενάντια στο λαό, τώρα εμείς πιστεύουμε ότι τώρα πραγματικά είναι ώρα αγώνα. Είναι ώρα μαχητικής απάντησης από την οποία δεν πρέπει να λείψει κανείς μας. Γι' αυτό λοιπόν καλούμε όλους τους εργαζόμενους, άνεργους, μικρομεσαίους αγρότες και επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους φοιτητές, στην πικετοφορία που διοργανώνει η γραμματεία του ΠΑΜΕ στη Δράμα αύριο 7 η ώρα στην κεντρική πλατεία της Δράμας και δυναμώνουμε την πάλη μας για τη 48-ωρη απεργία, αν και όταν τολμήσουν να φέρουν το αντισφαλιστικό έκτρωμα προς ψήφιση στη Βουλή και παράλληλα για την εργατική Πρωτομαγιά στις 8 Μάη, 11 η ώρα το πρωί, πάλι στην κεντρική πλατεία της Δράμας, 8 Μάη, Πρωτομαγιά, που είναι μέρα απεργίας και όχι μέρα αργίας. Δεν αποδεχόμαστε να γίνονται οι συντάξεις μας άπια στο όνειρο και επίδομα πτωχοκομείου. Δεν μένουμε με σταυρωμένα τα χέρια στις περικοπές των παροχών για την υγεία, την πρόνοια, την παιδεία. Η μαζική συμμετοχή στην απεργία του ΠΑΜΕ στις 4 Φλεβάρι έδειξε ότι ο λαός έχει τη δύναμη και μόνο αυτός είναι που μπορεί να βάλει φρένο στην εξαθλίωσή του. Ήρθε η ώρα λοιπόν όλοι μαζί να το ξανακάνουμε και να βάλουμε φρένο επιτέλους σε ό,τι μας εξαθλιώνει και μας τσακίζει.